Όπου και αν ταξιδέψει κανείς, τη Θάσο δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Ελάτε μαζί μας για μια απόδραση στο φως του πράσινου και του γαλάζιου με πρώτο σταθμό το Λιμένα, την πρωτεύουσα του νησιού των Σιρήνων. Ο Λιμένας είναι χτισμένος στη θέση της αρχαίας πόλης. Το πλούσιο ιστορικό παρελθόν του έχει αφήσει τα χνάρια του στα μνημεία που σώζονται. Στολίδι όχι μόνο της πόλης, αλλά ολόκληρου του νησιού, το καλογερικό που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το καλογερικό είναι ένα κτίριο μοναστηριακό, πρώην μοναστηριακό, το οποίο έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου. Επισκευάστηκε, αναστηλώθηκε εδώ και μια δεκαετία, οκταετία και χρησιμοποιείται πλέον σαν πολιτιστικό κέντρο της Θάσου. Το χρησιμοποιούμε για εκθέσεις, παραστάσεις, ομιλίες, σεμινάρια, συναυλίες, φοροδιακές και μη. Είναι ένα κέντρο το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι στολίζει όλη την Βόρεια Ελλάδα. Πρώτη φορά έρχομαι στην Ελλάδα για να κάνω αυτή την έκθεση στην Θάσο και είμαι ευτυχισμένος γιατί είμαι σε ωραίο περιβάλλον. Έχω σχέσεις με την Ελλάδα. Μα με την Θάσο είναι η πρώτη ευκαιρία που έχω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το νησί, προπάντων για την παράδοση που κρατάει και πιστεύω ότι ταιριάζει με την τέχνη μου. Η μέρα περνά με μπάνιο, βόλτα στα μαγαζάκια, με τα αναμνηστικά και τα παραδοσιακά είδη, αλλά και απογευματινό περίπατο στο παλιό λιμανάκι, δίπλα στις ψαρότρατες και τις ψαροταβέρνες. Ας δούμε όμως το Λιμένα με τη ματιά των ανθρώπων που τον ζουν και τον επισκέπτονται. Έχω ξανάρθει πολλές φορές και έχω συστήσει και σε φίλους μου να έρθει, να, από Σερβία. Τι σ' αρέσει και έρχεσαι και ξανάρχεσαι? Ότι είναι το πράσινο νησί, πολύ καθαρές παραλίες και φιλόξενος κόσμος. Μ' αρέσει η Θάσος, η παραλία της, Κολυμπάμε, είναι ένας παράδεισος. Οι άνθρωποι είναι εντάξει και νιώθουν σαν αδέρφια. Παιδιά, η Θάσος είναι το κάτι άλλο, έτσι, Λιμένας ειδικά δεν το συζητάμε, έχουμε πάθει πλάκα, ειδικά είμαστε εδώ μόνο 2 μέρες, αλλά έχουμε γυρίσει σχεδόν τα πάντα. Η Θάσο θεωρείται από τους οικονομικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Οι τιμές τις ημέρες του Αυγούστου στα καταλήματα κυμαίνονται περίπου στα 30 με 40 ευρώ στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έχουν πολύ καλό εξοπλισμό με τηλεόραση, air condition κτλ. Στα ξενοδοχεία της μεσαίας κατηγορίας, 3 αστέρων τα λεγόμενα, οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 60 ευρώ αυτή την εποχή με πρωινό. I won't let go at any price.
στο Λιμένα, εκεί που τελειώνει το παλιό λιμανάκι, βρίσκεται το καρνάγιο των αδερφών Κουσουράκη που μετρά πάνω από 80 χρόνια ζωής, από το 1922, έτσι δεν είναι, Μαστραντώνη? Μάλιστα, έτσι είναι. Από τη μικρασιατική καταστροφή, εδώ εγκαταστήθηκε ο παππούς μου, μετά ανέλαβε τη δουλειά ο πατέρας μου και σήμερα είμαστε εγώ και ο αδερφός μου. Αποκαλείτε τον εαυτό σας ως ο τελευταίος καραβομαραγκός. Γιατί αυτό? Διότι η νεολαία δεν έρχεται να μάθει τη δουλειά αυτή, είναι πολύ δύσκολη, αγχώδης και κοιτάνε να κάνουν κάτι πιο εύκολο. Τι ακριβώς κάνετε? Φτιάχνουμε ως επιτοπλίστων καινούργια σκάφη εξαρχής, αλλά ξεκινώντας από την καρίνα, τα ποδοστάματα, το σκελετό και παραδίδοντας το σκάφος στη θάλασσα.